Καλησπέρα φίλοι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά και καλώς ήρθατε μετά από αρκετό καιρό σε ένα ακόμα βίντεο παραδοσιακού ξυρίσματος. Πάμε λοιπόν να δούμε το σημερινό setup, ξεκινώντας από το τέλος και καταλήγοντας στην πρωταγωνίστρια του σημερινού βίντεο που είναι και σήμερα μία μηχανή. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αυτές οι βλοσιόν, το αγαπημένο για μένα Old Spice. Από τα Old Spice που έχω δοκιμάσει, το Wolford είναι το αγαπημένο μου. Έτσι μια ωραία μυρωδιά λεμονιού, τουλάχιστον εμένα αυτό μου βγάζει στη μύτη. Balm Noxima Sensitive. Θα βάλω για αρχή και Pre-Save Προράσο Sensitive. Πινέλο, το πιο γνωστό πινέλο στο παραδοσιακό ξύρισμα, ο γνωστός χείρος της Omega, το 48. Ένα από τα αγαπημένα μου, αν όχι το αγαπημένο μου πινέλο. Και κρέμα επίσης, πρώτη δοκιμή σήμερα από τη μηχανή. Και αυτή, από, όπως και η μηχανή, είναι από την Τουρκία. Arco Sensitive. Η οποία δεν έχει την χαρακτηριστική μυρωδιά που έχει το σαπούνι. Είναι αρκετά διαφορετική. Το σαπούνι δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτή μου θυμίζει πιο πολύ Νιβέα, φαίνει στην Νιβέα. Η κρέμα λοιπόν που θα δοκιμάσω σήμερα, Arco Sensitive. Και να περάσουμε στην πρωταγωνίστρια, που φυσικά ο τίτλος του βίντεο μαρτυράει ποια είναι. Yuma λοιπόν, έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Η συγκεκριμένη την πήρα από το AliExpress, ήρθε μαζί με αυτά τα 3 πακέτα λεπίδες από 10 τεμάχια κάθε μία, derby ούστα. Θα βάλω μία από αυτές τις λεπίδες να τη δοκιμάσω σήμερα, σε περίπτωση που δεν τα βρούμε, γιατί γενικά με τις derby δεν τα πάω πολύ καλά. Θα την αντικαταστήσω με μία Gillette Platinum πρώτη χρήση. Θα ανοίξουμε λοιπόν τη συσκευασία, η οποία ήρθε και λίγο στραπατσαρισμένη. Την έχω παραλάβει τώρα κάνα δίμηνο περίπου, απλά δεν είχα χρόνο να τη δοκιμάσω. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Είναι αυτή εδώ, αρκετά κοντή η μηχανή, ούτε 8 πόντους, 3 τεμαχίων, η λαβή, κούφια, base plate και top cap. Πάρα πολύ ελαφριά μηχανή, εγώ τη συγκεκριμένη τη ζύγισα στα 27 γραμμάρια, 14 γραμμάρια είναι το βάρος κεφαλής και 13 η λαβή. Το βάρος δηλαδή είναι κατανεμένο ομοιόμορφα σε όλη τη μηχανή, πάρα πολύ ελαφριά μηχανή. Η πρώτη εντύπωση όταν την άνοιξα, με μια πρώτη ματιά, δηλαδή με από μακριά, φαίνεται είναι όμορφη μηχανή, είναι όμορφη. Κοιτάζοντας την όμως από κοντά, βλέπεις πάρα πολλές ατέλειες. Το έχει τζόγο μεγάλο και όταν έβαλα μια λεπίδα μέσα για να δω πως θα κάτσει, από τη μία μεριά προεξήχε, δηλαδή η έκθεση ήταν πολύ μεγαλύτερη από την άλλη. Θέλει προσπάθεια για να βάλεις τη λεπίδα σωστά. Η ποιότητα κατασκευής με απογοήτευσε και ο λόγος είναι κιόλας ότι έδωσα αρκετά χρήματα. Την πήρα στα 16 με 17 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά. Πολλά λεφτά για την ποιότητα κατασκευής. Τώρα δεν ξέρω βέβαια πώς θα είναι στο ξύρισμα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα βρέξω λίγο το πρόσωπο πριν βάλω το pre-save μου. Γένεια έχω 4 ημερών ή 3-4, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αυτό το pre-save λέει μέσα ότι περιέχει
Τσάι, νομίζω κάτι τέτοιο. Εμένα μου μυρίζει λεμόνι και όπως έχω ξαναπεί, χόρτα. Γρασίδι κομμένο. Δεν ξέρω γιατί μου έρχεται αυτή η μυρωδιά και στο μπαλμ του, πώς το λένε, το σχέν, το ίδιο πράγμα. Μοιάζουν πολύ μυρωδιές. Ωραία με το pre-save, πάμε να φορτώσουμε τη γιούμα. Με την Derby ούστα. Για να δούμε, έχω δοκιμάσει 2 ή 3 διαφορετικές Derby. Δεν μου κάτσανε καθόλου. Ελπίζω να είναι διαφορετική αυτή. Για να δούμε τώρα. Ξέρω, αλλά είναι λίγο απελπισία το η ευθυγράμμιση της λεπίδας. Μου θυμίζει τη φατίπ, λίγο την σλάν που έχω. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι, όποιος είναι κάτοχος της Human, έχει το ίδιο πρόβλημα. Πολύ πρόχειρη δουλειά. Νομίζω ότι έχει κάτσει κάπως καλά. Ναι. Είναι κάπως καλά. Δεν φαίνεται και στην κάμερα του κινητού γιατί δεν είναι καλό. Μ' αρέσει που γράφει εδώ πέρα το γιούμα. Αλλά μέχρι και αυτό είναι χτυπημένο συγκεκριμένη. Στραβά. Γέρει λίγο προς τη μία μεριά. Λοιπόν, πάμε για την κρέμα. Έχω βάλει εδώ πέρα μια ποσότητα. Για να δούμε με την ανάδευση ή πώς βγάλει την ίδια μυρωδιά με το σαπούνι, δεν νομίζω, θα μύριζα από πριν. Αν και ως φυσί μου τώρα μερικές μέρες επειδή ήμουν λίγο κρυωμένος δεν είναι και τόσο καλή. Θα το είχα καταλάβει όμως σίγουρα αν ήταν όπως το σαπούνι. Η πινελάρα έχει κάνει χαμό εδώ μέσα. Εύκολος αφρισμός. Χαμός. Λοιπόν, πάμε. Πάρα πολύ οικονομική κρέμα. Πόσο είναι 75 ml είναι στα 2,90 1,90 ούτε 2 ευρώ. Πλούσιος αφρός. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο πέρασμα με τη Γιούμα τη Ντουρκάλα. Μηχανή τριών τεμαχίων, φορτωμένη με μια ντέρμπι ούστα. Πρώτη χρήση, πρώτη δοκιμική λεπίδα. Στο πρόσωπο Argo κρεμούλα Sensitive. Γένεια 4 ημερών. Για να δούμε τι λέει η Γιούμα. Να ξανακοιτάξω λίγο τη λεπίδα. Τη φοβάμαι λίγο. Πάμε.
Πολύ ωραία. Ευχάριστη έκπληξη και η μηχανή χιλεπίδα λες και δεν έχω βάλει ντέρμπι. Πολύ ωραία. Περίεργη αίσθηση, όχι άσχημη. Νιώθω ότι η λεπίδα δεν είναι τόσο κοφτερή. Τη νιώθω δηλαδή ότι πρέπει να πιέσω λίγο τη μηχανή για να κόψω, αλλά κανένα τράβημα, δεν τραβάει. Διαφορετικό ξύρισμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πάρα πολύ ωραία. Δεν τη νιώθω να θερίζει η λεπίδα, αλλά είναι αποδοτική, δεν μπορώ να το εξηγήσω με ένα περίεργο τρόπο. Ταιριάζει πάρα πολύ με τη Γιούμα, μάλλον. Θέλω να τη δω και σε άλλες μηχανές. Α, δεν το περίμενα. Να που δεν θα χρειαστεί να την αλλάξω και να βάλω τη ζιλέτ. Όσες φορές το έχω πει και την έχω έτοιμη για να αντικαταστήσει τη λεπίδα που δοκιμάζω, δεν χρειάστηκε. Δεν ξέρω. Πάντως μου έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο πρώτο αποτέλεσμα. Τίποτα, τραβήγματα, φανταστικό, φανταστικό. Ωραία. Ρίχνω λίγο νεράκι και πάμε για το δεύτερο και τελευταίο πέρασμα. Πάμε για δεύτερο. Πάρα πολύ ωραία γιούμα. Δεν το περίμενα. Όσο με απογοήτευσε με την ποιότητα κατασκευής, τώρα με ανταμείβει με το παραπάνω, με την απόδοσή της. Ήμουν και σχεδόν σίγουρος ότι η ντέρπη δεν θα μου έκανε και ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι θα την άλλαζα, αλλά είπα ας τη δοκιμάσω, θα σου δώσω μια ευκαιρία και να που μαζί τα πάνε μια χαρά.
αποδοτικότατη. Μια χαρά. Ήπια θα την έλεγα, αρκετά ήπια. Ή έτσι μου φαίνεται με την Derby. Θα δοκιμάσω και με τη... μια Permasan, μια πολύ αιχμηρή λεπίδα να δω. Είναι πιο επιθετική. Δεν ξέρω. Πάντως αυτή τη στιγμή με το συνδυασμό αυτό μου δίνει πολύ γλυκό ξύδισμα. Ωραίο. Και εδώ στο λαιμό που συνήθως νιώθω τραβήγματα κάποιες φορές. Τίποτα. Φοβερή μηχανούλα λοιπόν. Πολύ ελαφριά, μου αρέσει εμένα που οι ελαφριές μηχανές προτιμώ. Η Derby, ωραία. Ευτυχώς δεν τις έχω πετάξει δηλαδή για τις υπόλοιπες. Μπράβο στη Γιούμα, μπράβο στη Derby. Δεν το περίμενα ότι θα πηγαίναμε τόσο καλά. Αυτό ήταν, παιδιά. Τελειώσαμε. Γυαλί. Ούτε ρεθισμούς, ούτε τίποτα δεν νιώθω. Λοιπόν. Απολαυστικότατη η γιουμίτσα. Πολύ ωραία. Φανταστικά. Ωραία, ξεπλένω με κρύο νερό και πάμε για το τέλος. Και πάμε για... Wolfhorn. Τι ωραίο αυτές είναι αυτό. Ωραία. Όπως το περίμενα. Σαν να μην έχω βάλει ξηράφι στο πρόσωπο. Φανταστικό, φανταστικό. Ωραίο βαθύ, χωρίς ρεθισμούς, τέλειο. Εξαιρετική παιδιά η Γιούμα. Και, όπως είπα, να βάλουμε και βαρμάκι. Πάντα βάζω σχεδόν. Νοξίμα sensitive, αγαπημένο και αυτό. Πόσο γύρω έχω να βάλω. Αυτό είναι ψηλό άγος μου. Άψογα. Με τις υγείες μου. Απολαυστικότατο και πάλι ξύρισμα. Η Τουρκάλα, η Γιούμα. Λοιπόν, αν και με απογοήτευσε με την ποιότητα κατασκευής της, με αποζημίωσε με την απόδοσή της. Πάρα πολύ καλή, πολύ αποδοτική. Όπως είπα, η ποιότητα κατασκευής δεν είναι καλή, όπως επίσης με πέδεψε και αρκετά η ευθυγράμμιση της λεπίδας, αλλά το ξύρισμα που μου έδωσε ήταν άψογο. Τέλειο, δεν το περίμενα. Και η Derby Ούστα, μου τρίχεξε πάρα πολύ. Στα μείον της μηχανής θα βάλω την τιμή. Νομίζω, εντάξει, δεν έκανα τρελό ποσό, αλλά 16-17 ευρώ που την πήρα με τα μεταφορικά είναι λίγο τσιμπημένη. Κατά τα άλλα είναι μια πάρα πολύ όμορφη, με πρώτη ματιά, μηχανή και πολύ αποδοτική. Πάρα πολύ καλή η Γιούμα. Λοιπόν,
Φίλοι μου, ακόμα ένα βίντεο έφτασε στο τέλος. Μέχρι το επόμενο, που ελπίζω να είναι την επόμενη εβδομάδα, εύχομαι να έχετε όλοι όμορφα και απολαυστικά ξυρίσματα. Γεια χαρά!